που μας προφυλάει από την πτώση μετεωρητών. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο πλανήτες ή αν η γη μας ήταν προς τα έξω και οι πλανήτες προς τα μέσα, τότε δεν ξέρω αν θα υπήρχε ζωή στη γη. Είναι και αυτό τυχαίο. Ξέρετε το εξάγωνο υπάρχουν μόνο τρία σχήματα τα οποία αρμόζουν ένα σχήμα να καταβάλεις. Το ένα είναι το τρίγωνο, το ισόπλευρο τρίγωνο, το άλλο είναι το τετράγωνο και το άλλο είναι το εξάγωνο. Και τα τρία αυτά σχήματα είναι καλά. Γιατί ενώνονται μεταξύ τους και δεν αφήνουν κενά. Αν βάλεις ένα πεντάγωνο με ένα πεντάγωνο και τα βάλεις στη σειρά να τα φτιάξεις, αφήσουν κενά μεταξύ τους. Μόνο το τρίγωνο, το τετράγωνο και το εξάγωνο είναι τα τρία σχήματα τα οποία εφαρμόζουν και φάνονται ακριβώς. Λοιπόν, από τα τρία σχήματα αυτά, το καλύτερο από άποψη οικονομική, θα λέγαμε εδώ, είναι το εξάγωνο. Γιατί? Διότι με τη μικρότερη περιφέρεια, του τεστ με το λιγότερο κερί που θα χρειαζόταν, εξασφαλίζει μεγαλύτερη χωρητικότητα. Οπότε η μέλισσα σκέφτεται και λέει: θα φτιάξω ένα σχήμα το οποίο θα έχει την πιο μεγάλη χωρητικότητα, αλλά με τα λιγότερα έξοδα. Και αυτό είναι το εξάγωνο. Θυμάμαι στο Πανεπιστήμιο, χρειαστήκαμε μία διδακτική ώρα από τα αρχή του μαθηματικού να μας αποδείξει ότι από τα τρία το καλύτερο είναι το εξάγωνο. Και ρωτάω τη μέλισσα, ποιο μαθηματικό την δίδαξε ότι το εξάγωνο είναι το καλύτερο. Αν με ρωτούσατε εμένα και μου λέγατε, εγώ θα προτιμούσα το τετράγωνο. Πιο εύκολο να το κάνει, τετραγωνάκια, και να γίνει όμω το τετράγωνο δεν είναι το καλύτερο. Το καλύτερο είναι το εξάγωνο. Αυτό είναι η μαθηματική επιστήμη. Αυτό το ξέρει η μέλισσα. Μπορεί να σπουδάσει το πανεπιστήμιο μαθηματικό. Ποιο τη το δίδαξε. Γιατί δεν έκανε τρίμωνο το τετράγωνο. Και πολλά άλλα θα πούμε. Μπορούσαμε μια ολόκληρη ολογία να κάνουμε μόνο για τη μέλισσα και τα γνωστά τη μέλισσα. Και τελειώνουμε με το ανθρώπινο σώμα. Ο άνθρωπο είναι πλήρω κατασκεύασμα. Παίρνει μόνο το κυκλοφορικό σύστημα, την καρδιά που σπέρνει 6 λίτρα ανά λεπτό ή 30.000 τόνου σε 70 χρόνια. Αν ζήσει έναν άνθρωπο για παράδειγμα 70 χρόνια, θα περάσουμε από την καρδιά του 30.000 τόνοι αίμα. Και αυτή η καρδιά χτυπάει μέρα νύχτα από την πρώτη στιγμή που δημιουργείται μέχρι που πεθάνει ο άνθρωπος, δεν σταματάει ούτε ένα λεπτό. Χτυπάει χωρίς να κάνει καμία διακοπή, ούτε για να ξεκουραστεί, ούτε για να συζητηθεί, τίποτα. Και μέσα σε αυτό υπάρχει το θαυμαστό αυτό το οικογενειακό αίμα, το οποίο μεταφέρει και το οξυγόνο, αλλά και τις θερμικές ουσίες στα 100% της εκατομμυρίας. Κάθε άνθρωπος, εγώ και εσείς, έχουμε αποτελούμαστε από 100 δισεκατομμύρια κύτταρα. Το κάθε κύτταρο είναι μονάδα ζωής. Κάθε μέρα πρέπει να φάει αυτό το κύτταρο. Πρέπει να του δώσεις και την τροφή του και το οξυγόνο του για να κάνει τις κάψεις του και να λειτουργήσει. 100 δισεκατομμύρια. Εδώ βλέπετε η Μητρόπολη μας και ο καλός Σαμαρίτης δεν είναι ο Σισίτε, έτσι, πόσα δεν είναι. 100, 200, 500. Εδώ πρέπει να φάνει κάθε μέρα 100 δισεκατομμύρια ζωές. Ποιος τις ταΐζει κάθε μέρα, το αίμα. Το αίμα περνάει με τα μαθρά και όλα και θα λέγουμε με το κουταλάκι περνάει από το κάθε κύτταρο και του δίνει κάθε μέρα το φαΐ του και το οξυγόνο θα χρειαστεί. Και μετά ξαναπερνάει για να πάρει τα απόβλητα πέρα. Διοξείδιο του άνθρακα και όλα τα εξής. Τα οποία που πάρουν. Αγνωστά πράγματα. Ώρες και ολόκληρο να μιλούσαμε δεν θα τελειώνα. Τι να μην κάνετε το ΜΑΝ που είναι μια θαυμαστή κάμερα, ένα θαυμαστό, μια φωτογραφική μηχανή τέλεια, υπερτέλεια. Όλοι τις αυτομάτως μετάλλει και σχηματίζει τα είδω και το καθεξής και αυτά σπουδαία πράγματα. Είτε εδώ αυτή που είναι μια τέλη γονατά ή ακόμα περισσότερο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θεωρείται το πιο θαυμαστό δημιούργημα σε όλο το σύμπαν. Είχε στην κυσό του σύμπαν. Είναι τόσο πολύ πλοκό πράγμα, θεωρείται το πιο καταπληκτικό από όλο το σύμπαν. Για την ευρώπη, τα διάφορα μέρη του κεφάλου. Εδώ είναι οι νευρώνες του κεφάλου, οι συνάψεις, πώς επικοινωνούν οι συνάψεις μεταξύ τους και αυτά όταν τα μελετούσα έμειναν κατάπληκτος και απορούν πώς υπάρχουν άλλοι. Είναι δυνατόν όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε να είναι πολιτικά, να είναι στοιχεία. Κάποτε σε ένα λιβάδι, σε ένα αυτό που βλέπετε, περπατούσαν δύο πολύ μεγάλοι επιστήμονες. Ο Κέρβιν που ήταν φυσικός, και ο Λίμπη που ήταν ο καρπολόγος και χημικός. Κάποια στιγμή λοιπόν ο επιστήμονας αυτός ο Κέρβιν ρώτησε τον φίλο του τον Λίμπη και του λέει αυτά όλα τα άνθη
μπροστά μας, είναι δυνατόν να προήλθει από τυχαία έρωση των στοιχείων? Και απάντησε, ακούστε την απάντηση. Θα μου ήταν πολύ πιο εύκολο να δεχτώ ότι ένα βιβλίο βοτανικής γράφτηκε με τυχαίο ανακάλυμα των βιβλιογραφικών στοιχείων του αλλοδεγού, παρά ότι τα άνθρωποι αυτά έγιναν από τυχαίο σχεδιασμό των χημικών στοιχείων του αλλοδεγού. Καταλάβατε τι λέει. Πιο εύκολα δεν θα πίστευα αν έπαιρνε μια χούφτα από γράμματα και να τάξει τη κάτω στη γη, να ενωθούν τα γράμματα και να σου φτιάξουν ένα βιβλίο βιολογίας. Πιο εύκολο είναι αυτό παρά αυτό που μου λες, να είναι αυτά εδώ τα λουλούδια, να είναι τυχαία. Και αυτά τα λέει τις μεγάλες επιστήμες. Όλα αυτά λοιπόν μαρτυρούν αδελφοί μου την ύπαρξη του δημιουργού Θεού. Εκεί καταλήγουμε ότι ο φυσικός κόσμος μας οδηγεί και μας αποκαλύπτει την παρουσία του Θεού όχι άμεσα με τα μάτια μας, αλλά με αυτόν τον έμεσο τρόπο και τόσο φανταστό. Μετά από αυτά, δεν έχουμε παρά να κλείσουμε τα πόρτα, να υψώσουμε τα χέρια στον ουρανό και μαζί με τον Δαβίδ να πούμε κι εμείς. Ως μεγαλύτερη τα έργα σου γίνει, πάντα στη σωστή ευχή. Ευχαριστώ πολύ.